Γεια σας, είμαι η Φλωρινδία. Σήμερα θα κάνουμε μια συνέχεια για τα μαθήματα που θέλουμε να δυναμώσουμε την κάτω πλάτη. Είμαστε ακόμα σε τούτο το θέμα, επειδή είναι και πολύ σημαντικό θέμα. Έχει πάρα πολύ κόσμο που έχει θέματα με την κάτω πλάτη και απλά πόνο στην κάτω πλάτη. Και έτσι σήμερα θα μάθουμε να κάνουμε σανίδες planks σωστά. Βλέπω τα γενικά τις σανίδες και βλέπω ότι να είναι, να μην είναι ειλικρινής, και είναι κρίμα γιατί κάνεις την που την κάνεις, κάνεις την προσπάθεια που κάνεις, σίγουρα είναι πάρα πολλά σημαντικό να ξέρει κανείς να κάνει σωστά τις σανίδες. Έχει διάφορες, αλλά θα δούμε τις βασικές σανίδες σήμερα και είναι εκείνες που θα ήθελα να ξεκινήσετε να κάνετε αφόσον έχετε κάνει κάποια ανοίγματα που είναι στο channel μου, αφόσον ήδη έχετε ξεκινήσει κάποιους Κυριακούς που πάλι θα τα βρείτε στο channel αυτό. Και έτσι, okay, πρώτα θα ξεκινήσουμε να δούμε την βασική σανίδα που είναι τα δάχτυλα μαζί, ναι, τα δάχτυλα μαζί και οι αγκώνες μας είναι ανοιχτές. Okay. Πρώτα, τα δάχτυλα, ναι, είναι μαζί στην βασική μας σανίδα. Οι αγκώνες μας, πολλές φορές δεν γνωρίζουμε πόσο ανοιχτές πρέπει να είναι. Οι αγκώνες μας πρέπει να είναι άνοιγμα των ώμων μας, των ώμων μας. Δεν θέλουμε να είναι κοντά, αλλά ούτε να είναι μακριά. Εντάξει, δείχνω. Συζητούμε για το άνω μέρος. Okay. Θέλουμε να είναι άνοιγμα των ώμων και επίσης, πράγματα που βλέπω γενικά λάθος, είναι ένα από τα θέματα που βλέπω λάθος, οι ώμοι είναι πάντα πιο πίσω από την αγκώνα όταν βρεθείς στην σανίδα. Okay, so, θέλουμε να είναι οι ώμοι πάνω από την αγκώνα. Οι ώμοι μας να είναι ευθεία γραμμή με την αγκώνα. Okay. Ούτε πιο μπροστά, εννοείται, αλλά ούτε πιο πίσω. Okay. Και είπαμε τα δάχτυλα είναι μαζί και τα χέρια να είναι, οι αγκώνες να είναι άνοιγμα των ώμων. Το κεφάλι επίσης, θέλουμε να είναι μια ευθεία γραμμή, λέω συχνά στα μαθήματα με αυτό, ότι ο σπόντυλος μας είναι μια έκταση μέχρι την κορυφή του κεφαλιού μας. Έτσι το κεφάλι δεν θα κάνει ούτε υπερεκτάσεις προς τα πάνω, να βλέπουμε ας πούμε μπροστά, αλλά ούτε όμως να κατεβαίνει το κεφάλι προς τα κάτω. Τούτα δεν τα θέλουμε αυτά. Θέλουμε να είναι μια ευθεία γραμμή από την ουρά μέχρι την κορυφή του κεφαλιού μας. Okay. Εννοείται η κοιλιακή μέσα δημιουργούμε μια ωραία σύσπαση στον πυρήνα. Δεν θέλουμε να βουλιάζει μέση κάτω. Τούτον έχουν το παραπάνω τα γυναικεία σώματα και τα ανδρικά εννοείται, αλλά παραπάνω το γυναικείο σώμα, ειδικά αν έχει έτσι κάποια υπερέκταση εκεί στην πλάτη, κάποια λίγο παραπάνω λόρδωση στη μέση. Και έτσι, αυτά τα σώματα πρέπει να, ακόμα, να έχουν παραπάνω ακόμα υπόψη το τι κάνουμε το σώμα. Ειδικά, εντάξει, μπορεί να αυτά τα βιντεάκια είναι για σπίτι, έτσι, πολύ πιθανότητα να μην έχεις καν καθρέφτη για να δεις το σώμα να το διορθώσεις. Και έτσι είναι κάτι που να πρέπει να το νιώσεις ότι είναι σωστό. Δεν θέλουμε να βουλιάζει η μέση κάτω. Αν νιώθουμε πόνο στη μέση, σημαίνει βασικά είσαι σε μια λάθος θέση. Πρέπει να μάθουμε το σώμα, όπως είχα κάνει και τα προηγούμενα βιντεάκια, να μάθουμε το σώμα να όπως ξαπλώνουμε στο έδαφος, να είναι ευθεία η πλάτη στο έδαφος. Να μην έχει ανέβασμα η μέση.
είχαμε τα συζητήσει αυτά και στα προηγούμενα βιντεάκια που έχω κάνει. So, είναι flat, αφού είναι σανίδα, είναι μια ευθεία γραμμή η πλάτη, δεν υπάρχει κάμψη και έχουμε αυτόν, ναι, αυτή είναι η κίνηση που γυρίζω λίγο την ουρά, όπως είμαι τώρα σε αυτήν την θέση, γυρίζω την ουρά προς τα γόνατα μου, αφού τα γόνατα μου είναι τώρα κάτω, και νιώθω την κάτω κοιλιά να ανεβαίνει προς τα πάνω. Νιώθω την κάτω κοιλιά, είναι σημαντικό αυτό, να νιώθω την κάτω κοιλιά να ανεβαίνει προς τα πάνω. Η κάτω μου κοιλιά ανεβαίνει προς την άνω κοιλιά, βασικά. Και έχω την ουρά να ευθεία προς τα γόνατα. Επίσης, τα πόδια μας μπορεί να είσαι σε ένα γυμναστήριο, εννοείται στο γυμναστήριο φορείς παπούτσια, it's fine, μια χαρά είναι. Απλά να προσέξεις να πιέζει καλά οι μύτσες των παπουτσιών στο έδαφος, όπως και χωρίς τα παπούτσια, να έχουμε ανοιχτά και τα 10 δάχτυλα των ποδιών, και να νιώθουμε, να νιώθουμε ότι υπάρχει μια επαφή εδώ και επίσης επαφή εδώ. Αυτά έχουν μια πολύ καλή επαφή με το έδαφος. Το γυναικείο το σώμα δεν θέλουμε να είναι τα πόδια μαζί. Θέλουμε γενικά να είναι τα πόδια μαζί στις σανίδες, ειδικά όμως στο γυναικείο το σώμα. Δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτό το πράγμα, απλά βαριφορτώνεις τη μέση παραπάνω ένταση και okay, αυτό γίνεται βασικά. So, τα πόδια θα είναι επίσης άνοιγμα της λεκάνης. Ναι, θα είναι άνοιγμα της λεκάνης. Okay. Όπως λέμε σε πολλά πιλάτες βιντεάκια που έχω κάνει εδώ στο channel μου. Τι να πω άλλο, να το δείξουμε. Okay. All right. So, πάω να μπω σε μια σανίδα. Okay. Έχω τα δάχτυλα. Προσέχω τις αγκώνες. Ναι, προσέχω τις αγκώνες. Βλέπω τις αγκώνες, είναι κάτι που βλέπω. Θα προετοιμαστώ. Θα προετοιμαστώ γυρίζοντας την ουρά, ενεργοποίηση των κοιλιακών. Μπορώ να μείνω μέχρι τα γόνατα, δεν πειράζει, αν χρειάζεται στην αρχή, μέχρι να δυναμώσετε. Okay. Και μετά τα δάχτυλα και έκταση. Okay. Και αναπνοή. Ναι, και αναπνοή. Συστήνω να ξεκινήσετε σανίδα, μπορεί λίγο ώρα, δεν για λίγο ώρα, ας πούμε 15 δευτερόλεπτα και μετά σιγά σιγά να το χτίσετε 30 δευτερόλεπτα, 45, 1 λεπτό, μπορεί να πάει μέχρι 2-3 λεπτά, ναι, η δουλειά της σανίδας. Κάτι που λέω πολλά συχνά και στα μαθήματα μου, αφού επέλεξες να είναι ίσια τα πόδια, δηλαδή δεν είναι στο πάτωμα τα γόνατα, ναι, δεν είναι στο έδαφος τα γόνατα, αφού επέλεξες να είναι ίσια τα πόδια, πρέπει να όντως ενεργά, ναι, πρέπει να σφίγγουμε τους τετρακέφαλους μας, να κρατούν το βάρος τους. So, δεν θα έχουμε τα πόδια ίσια και να αρενώ τα γόνατα να είναι διάμεσα λυγισμένο και τελικά έμεινε τόσο λυγισμένο, συγχύζεται και το σώμα γενικά και δεν ξέρει και το σώμα τι ζητάς που το σώμα. Okay, so αυτή ήταν the forearm plank, η σανίδα στις αγκώνες. Επίσης μπορούμε να έχουμε και high plank, που είναι πάνω στα χέρια. Θα δούμε το χέρι σαν μπέλμα βασικά όταν κάνουμε σανίδα, γιατί έχουμε αρκετό βάρος πάνω στο χέρι. Τα δάχτυλα είναι ανοιχτά, δεν είναι μαζί τα δάχτυλα.
Βλέπω το πάρα πολλές φορές, τούτο το πράγμα, όχι εδώ, σε άλλους τόπους ή στο, I don't know, διάφορους άτομα που κάνουν share στο Instagram ότι κάνουν σανίδες και κάτι έτσι διάφορα. Τα δάχτυλα δεν είναι μαζί, τα δάχτυλα είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά τα δάχτυλα. Και σκεφτούμαστε ότι έχουμε έναν τετράγωνο στην παλάμη. Έχουμε έναν τετράγωνο στην παλάμη. Και όταν πιέσω το πάτωμα, αφού έχω βάρος πλέον στα χέρια, όταν πιέζω κάτω το πάτωμα, νιώθω και τις τέσσερις γωνιές στο έδαφος. Τα χέρια είναι άνοιγμα τον ώμο. Το ίδιο υπάρχει, ναι, η ώμη είναι πάνω από τους καρπούς, δεν είναι ούτε πιο μπροστά ούτε πιο πίσω. Έχουμε πάλι γυρισμένη την ουρά και εντάξει, εννοείται πάλι θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε τα γόνατα λυγισμένα σαν αρχική θέση, ναι, τα γόνατα λυγισμένα. So, λέμε, ας πούμε, μπορούσαμε να το ξεκινήσουμε εδώ, εντάξει, εδώ. Προσέχουμε να μην κλειδώνουμε αγκώνες, είναι κάτι άλλο που μπορεί να γίνεται και βλέπεις ότι ανεβαίνουν οι ώμοι πάνω. So, θέλουμε να μακριά οι ώμοι, να είναι εντάξει ο αυχένας, να μπορέσει το σώμα να αναπνέει σωστά, ναι, την ώρα που κάνεις τη θέση. So, ώμοι κάτω, ναι, ελαφρώς, ναι, έτσι, να μην είναι ευθεία οι αγκώνες, εντελώς ίσες οι αγκώνες. So, μπορούμε να βρεθούμε εδώ ή πάλι τα πόδια ανοίγμα λεκάνης και πιέζουμε και ενεργοποιούμε πάλι σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα πόδια. Όταν μιλώ για τα πόδια, μιλώ για τους τετρακέφαλους, όχι για τους γλουτούς. Μιλώ για τους τετρακέφαλους. Κυλιακή προσαγωγή τετρακέφαλη. Okay. Εντάξει, το high plank, η σανίδα στα χέρια, μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο δύσκολο, ειδικά στο γυναικείο το σώμα, γιατί συνήθως οι γυναίκες είναι πιο αδύνατες στο άνω μέρος, οι άντρες δεν έχουν κανένα πρόβλημα συνήθως. So, μπορεί λιγότερη ώρα, αν θέλεις να δυναμώσεις λίγο παραπάνω το άνω μέρος, το high plank, η σανίδα στα χέρια είναι σίγουρα καλύτερη, αλλά πάλι με προσοχή, λίγη ώρα, γιατί εντάξει, έχουμε και τους καρπούς εδώ που παίζουν κάποιο ρόλο, το θέλουμε έτσι πάντα με προσοχή. Κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, να δυναμώσουμε τα χέρια, αλλά χωρίς να έχουμε αυτή την πίεση στους καρπούς, είναι κάτι ενδιάμεσο, αντί τα δάχτυλα μαζί, θα έχουμε τα χέρια, ναι, άνοιγμα τον ώμο. Όχι μαζί τα δάχτυλα, αλλά και τα χέρια άνοιγμα τον ώμο. Αυτό είναι κάτι έτσι ενδιάμεσο που ήδη ξεκινά να μας δυναμώνει παραπάνω, γυμνάζει μας το στήθος παραπάνω και τους ώμους παραπάνω, γενικά το άνω μέρος αρκετά παραπάνω. Okay, και θα μπούμε και στην side plank, στη σανίδα στο πλάι. Okay. Ο πιο εύκολος τρόπος να σκεφτείς είναι ότι έχεις την αγκώνα κάτω. Okay. Το χέρι είναι μπροστά. Δεν είναι στο πλάι το χέρι. Το χέρι κλείνει και είσαι πάλι σε μια ορθή γωνία. Με την παλάμη μπορεί να είναι κάτω, το χέρι μπορεί να είναι όπως το έχω εδώ, δεν πειράζει ιδιαίτερα, φτάνει να συντάξει. Okay. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι με τα γόνατα λυγισμένα, με το άλλο χέρι. Μπορεί να ξεκινήσουμε το χέρι κάτω, αν είμαστε, ναι, αν ζούμε σε πολλά δυνατό σώμα, θα έχουμε και το άλλο χέρι κάτω. Okay. Προσέχουμε πάλι να μην βουλιάζει το κεφάλι, so, έχουμε το χέρι μας πάνω. Η επόμενη επιλογή είναι να έχω ίσον το κάτω πόδι και να πάτω μπροστά, ναι, το άνω πόδι. Να έχω ενεργό και το άνω πόδι και να έχω και τα πόδια μαζί. Και εντάξει, μπορώ να προχωρήσουμε λίγο να έχω το πόδι προς τα πάνω. Okay. So, υπάρχουν διάφορες επιλογές. Αλλά εννοείται χτίζεις το, ναι, την δύναμη είναι κάτι που χτίζεις. Απλά είχα το πει και χτες στο μάθημα, ένα από τα μαθήματα που είχα κάνει εδώ,
την δύναμη χτίζεις την. Δεν είναι κάτι που θα κάνεις ούτε σε ένα μάθημα, ούτε σε μια εβδομάδα, ούτε σε δύο εβδομάδες. Πρώτα πρέπει το μυαλό να μάθει να γυμνάζεται σωστά, να καταλάβει τις ασκήσεις, να συνηθίσει, να μπορέσει να αναπνέει μέσα στην άσκηση που κάνει και μετά εντάξει, ξεκινά μια πολύ όμορφη πορεία. Αυτά έτσι ήθελα να πω. Το τι είναι ωραία να κάνετε είναι να ξεκινήσετε σιγά σιγά. Ας πούμε θα μπορούσαμε να κάνουμε full on plank. Λέω τώρα έναν τέταρτο. Λέω πάλι έναν high plank, έναν τέταρτο. Μετά να ξανακατεβώ στην αγκώνα. A side full on plank. Πάλι έναν τέταρτο και μετά στην αντίθετη, ότι εννοείται στην μια πλευρά και μετά στην άλλη πλευρά, πάλι side plank, στην αντίθετη πλευρά έναν τέταρτο. Το high plank εννοείται μπορούμε να το κάνουμε και στο χέρι, εντάξει, ίσως να έρθει πιο μετά αυτό, μπορεί να το δούμε και στο channel μας αυτό, αλλά νομίζω όταν ξεκινήσουμε σωστά, να το βρούμε και το high plank σε κάποια φάση, το high side plank σε κάποια φάση. So, αυτά για σήμερα. Σωστές σανίδες θα σας βοηθήσουν αφάνταστα να δυναμώσετε και μόνο σανίδες να κάνετε στο πρόγραμμα σας. Θα δείτε απίστευτη βελτίωση στο σώμα. Φτάνει όμως σημαντικό να ξεκινήσει σιγά σιγά, σταδιακά και να μάθετε να κάνετε σωστά τις σανίδες σας. Ευχαριστώ αν είσαστε ενεργά άτομα σε αυτό το channel. Θα ήθελα έτσι κάποια comments ή κάποιες εισηγήσεις. Στην επόμενη μας φάση με την κάτω πλάτη θα ξεκινήσουμε πλέον να γυμνάζονται, επιτέλους θα γυμνάζονται οι ραχιαίοι μας. Σε μπορεί να κάνω δύο-τρία βιντεάκια για να γυμναστούν σωστά οι ραχιαίοι και μετά βλέπουμε πώς θα πάμε. Μέχρι την επόμενη φορά να σας την πάντα καλά και σας ευχαριστώ.